Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο μπροστά του μετά την έξοδο από τα μνημόνια, αν, και αν στο Υπουργείο Οικονομικών παρέμεναν ο Ευκλήδης, σε ευχαριστώ και για τη λιγόλεπτη άδεια που με έχεις δώσει από την ταβέρνα, ο Τσακαλώτος και ο Γιώργος ο Κουλιαράκης, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν ήδη εδώ. Αυτό είναι λίγο παπαντζηλίκι τώρα. Ωστόσο, κατανοώ ότι η ιστορία δεν γράφεται μετά. Και αν τα πούμε όλα αυτά, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις. Δεν γράφεται και με τα ψέματα. Λες και ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου. Με την κατεδάφιση της αλήθειας για όσα συνέβησαν την περίοδο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε κι άλλο? Ο αρχαίος τραγωδός μας ο Σοφοκλής έλεγε πως κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο. Ούτε αυτό θα αντέξει. Σοβαρευτείτε. Γελάς. Γιατί γελάς?